Ήξερες ότι το ξύλο από το οποίο είναι κατασκευασμένη μια τεστέρα μπορεί να παίξει ρόλο στον ήχο που θα βγάλει ένα όργανο? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι προφανώς και ναι. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα ξύλα που χρησιμοποιούνται, θα περιγράψουμε ένα από αυτά και σε επόμενα βίντεο θα αναρθούν και τα υπόλοιπα. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Τα Rosewoods ή αλλιώς η λεγόμενη τριανταφυλιά που ξαναλέσουμε σε αυτό το βίντεο, τα Maplewoods ή αλλιώς η λεγόμενος σφένδαμος και τα Ebonywoods ή αλλιώς και έβαινος είναι τα πιο συνηθισμένα ξύλα που χρησιμοποιούνται για τις ταστιέρες. Κάθε ξύλο διαφέρει φυσικά στον τόνο και την αισθητική του παίξηματος. Πριν πάμε να αναλύσουμε την τριανταφυλιά, ας καταλάβουμε τι εννοούμε με τον όρο ταστιέρα. Μια ταστιέρα είναι ένα επίπεδο ξύλο που μοιάζει σαν σανίδα όπου τοποθετείται παράλληλα με το λαιμό του οργάνου. Είναι το σημείο εκείνο που βρίσκονται οι χορδές και τοποθετείτε το αριστερό σας χέρι αν είστε δεξιόχειρες και το ανάποδο άμα είστε αριστερόχειρες και λειτουργεί σαν μηχανισμός όπου παράγονται νότες. Κάθε νότα χωρίζεται με τα λεγόμενα τάστα, εξού και πήρε και το όνομα ταστιέρα, όπου είναι κάτι μικρά λεπτού πάχους μεταλλικές κατασκευές που μοιάζουν σαν ράβδι. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ταστιέρα και ο λαιμός μπορεί να είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, δηλαδή να είναι φτιαγμένα από δύο διαφορετικά ξύλα. Οπότε μιας και να λύσαμε έτσι λίγο, μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό και να καταλάβουμε το τι εννοούμε ταστιέρα, πάμε να αναλύσουμε το ξύλο της τριανταφυλιάς. Στην ουσία είναι ένα μακράν, είναι το πιο δημοφιλές ξύλο που μπορεί να βρεθεί σε μια πολύ μεγάλη γκάμα οργάνων. Αν έχετε πάει ποτέ σε ένα κατάστημα με μουσικά όργανα, τότε πιθανότητα έχετε παίξει με τέτοιου είδους ξύλο χωρίς να το έχετε πάρει χαμπάρι. Η χρήση της τριανταφυλιάς είναι δημοφιλής για πολλούς λόγους. Πρώτον, είναι πολύ προσιτό και φθηνό ξύλο. Δεύτερον, εκτός από ότι είναι πολύ ευέλικτο και πυκνό ξύλο, είναι πιο εύκολο να βρεθεί στην αγορά. Οπότε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που πολλές κατασκευαστικές εταιρείες όπως Ibanez, Fender, ακόμα και Gibson μπορούν να εκμεταλλευτούν και είναι στο να μειώσουν το κόστος παραγωγής χρησιμοποιώντας βέβαια ένα φθηνότερο ξύλο, που είναι καλό και για εμάς γιατί μπορούμε να αγοράσουμε πιο εύκολα, να είναι πιο προσιτές οι τιμές της αγοράς σε εμάς τους μουσικούς. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι φθηνό ξύλο ότι δεν είναι και τόσο λειτουργικό όσο και τα υπόλοιπα είδη ξύλων, όπως και ανέφερα. Προφανώς αποδίδουν το ίδιο καλά. Εξαρτάται βέβαια από την προσωπική σας προτίμηση αν σας αρέσει ή όχι το να ακούγεται έναν ήχο από τριανταφυλιά και όχι από σφένδαμο, ξέρω εγώ. Τώρα, η αισθητική των τριών της τριανταφυλιάς. Το ξύλο αυτό έχει δύο πολύ διακριτικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, αναγνωρίζεται εύκολα από το κοκκινοπό καφέ χρώμα και δεύτερον, από την ιδιαίτερη υφή που έχει. Το χρώμα της τριανταφυλιάς είναι πιο σκούρο στη σύγκριση με το σφένδαμο και πιο ελαφρύ, βέβαια, από το έβαινο. Επιπλέον έχει μια πολύ έτσι μια φυσική λιπαρή υφή και έτσι κατά την κατασκευή της θα αποφευθούμε έτσι να εφαρμόσουμε ένα παχύρευστο φινιρίσμα. Ανταυτού εφαρμόζουμε έτσι ένα πολύ γυαλιστερό αλλά διαφανές φινιρίσμα που μπορεί να αναδεικνύει έτσι τις φυσικές ιδιότητες που έχει το ξύλο. Τώρα, διάφορες εταιρείες προμηθεύονται αυτό το ξύλο από δύο χώρες, την Ινδία και τη Βραζιλία. Η Ινδική τριανταφυλιά έχει πολύ ξεχωριστό μοτίβο. Έχει μια ομοιόμορφη υφή και το χρώμα του είναι έτσι ένα σκούρο καφέ.
Αυτό είναι το πιο δημοφιλές και εύκολο ξύλο που μπορεί να βρει κανείς βεβαίως στην αγορά, σε αντίθεση με τη βραζιλιάνικη τριανταφυλιά, συγγνώμη, όπου έχει ένα σκούρο καφέ χρώμα με λίγο κόκκινο. Ωστόσο, όπως και ανέφερα, είναι το πιο σπάνιο ξύλο που θα βρει κανείς στην αγορά. Στην πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί πια να εξάγεται από τη Βραζιλία σε άλλες χώρες, όπου είναι καθαρά για κατασκευαστικούς σκοπούς. Πριν τεθεί σε ισχύ οι συνθήκες σίτες, έτες, μέτες, δεν ξέρω πώς το προφέρουν εκεί πέρα. Οπότε, αν η ταστιέρα σας ή ακόμα και το υπόλοιπο σώμα του οργάνου είναι κατασκευασμένο από βραζιλιάνικο ξύλο τριανταφυλιάς, τότε να είστε σίγουροι ότι είστε πάρα πολύ τυχεροί που έχετε ένα τέτοιο όργανο με τέτοιο ξύλο και πρέπει πραγματικά να το προσέχετε, καθώς θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ συλλεκτικό αντικείμενο. Πιστέψτε με. Τώρα, όσον αφορά για την υφή του, είναι έτσι λίγο πολύ ιδιαίτερη. Λέγεται ότι η λιπαρή υφή που έχει το ξύλο ευθύνεται άμεσα για τον ήχο. Ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι το αναφέρουν είναι επειδή στην ουσία απορροφά την απόσταση μεταξύ των δύο διαφυγικών φθόγκων, το οποίο σημαίνει ότι οι αρμονικές που παράγουν είναι πιο συμπιεσμένες, που οδηγεί σε ένα πιο ζεστό ήχο. Βέβαια, αυτό οφείλεται κανάλογα με τα γούστα και τα ακούσματα του καθενός, όπου όποιος θέλει μπορεί να έχει ένα τέτοιο ήχο, δηλαδή καθαρά δικό σας γούστο και άκουσμα είναι το αν θέλετε να έχετε ένα τέτοιο ήχο. Οπότε, κλείνοντας, δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν περιορισμοί σε οποιοδήποτε στυλ μουσικής όταν χρησιμοποιείτε ένα τέτοιο ξύλο. Νομίζω ότι εξαρτάται περισσότερο από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του οργάνου, δηλαδή χορδές ή το τι τύπους μαγνήτες έχετε κλπ, που περιορίζουν πραγματικά το στυλ σας. Είχα δοκιμάσει 3 διαφορετικά μπάσα πριν καταλήξω στο καλό μου τετράχορδο, που και τα 3 είχαν ξύλο τριανταφυλιάς στην ταστιέρα, έτσι, αλλά ακουγόντουσαν τελείως διαφορετικά λόγω των υπολείπων χαρακτηριστικών. Το ένα, ας πούμε, είχε 2 μαγνήτες, το άλλο είχε έναν μονό, ξέρω εγώ, και το άλλο είχε πάλι 2, αλλά 2 μονούς. Έτσι, τώρα δεν θέλω να αναφέρουμε σε εταιρείες. Και τα 3, λόγω των μαγνητών και τις θέσεις που είχαν οι μαγνήτες, ακούγονταν τελείως διαφορετικά. Στον ίδιο ενισχυτή, έτσι. Δεν άλλαξε ενισχυτή, όπου και αυτό, και επίσης ένας άλλος παράγοντας οφείλεται στους ενισχύτες. Βέβαια, το τετράχορδο που έχω τείνει να πηγαίνει πιο πολύ και στη ροκ. Δηλαδή, για το θέμα του τι στυλ μουσικής πέρα από το, ας πούμε, τις φάσεις με τα χαρακτηριστικά, το τετράχορδο που έχω τείνει να πάει στη ροκ. Αλλά έχει τύχει να έχω παίξει και σε συναυλία όπου περνάμε έτσι διάφορα pop κουλτούρες και pop τραγούδια και μπόρεσα και τα αποκρίθηκε πολύ ικανοποιητικά. Το τετράχορδο το ειδικά που κατέληξα, όχι 3 προηγούμενα, έτσι. Οπότε, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όσους κάτσατε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Θα ήθελα να με συνδεστείτε και εσείς τη δικιά σας εμπειρία κάτω στα σχόλια. Και αν δεν έχεις γίνει ακόμα συνδρομητής στο κανάλι μου, πάτησε το κόκκινο κουμπί που λέει εγγραφή. Καλή σας συνέχεια!